Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαστε στο Summer Development, εδώ πέρα όπου κάνει τον ντεμπούτο της η ομάδα των Chicken Nuggets Salonika με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις και είναι και στην πρώτη επίθεση. Έχουμε καλή αρχή και καλή διοργάνωση. Από την άλλη, η ομάδα των Jackals, γνωστή ομάδα τους ή άλλους, έφτασε στους 4 διοργάνωση. Η οποία παραλίγο ήταν πολύ ωριακά στο να καταφέρει να κερδίσει, να φτάσει στο τελικό, αλλά δεν κατάφερε ως εκεί. Παρ' όλα αυτά και όπως μας είπε και νωρίτερα και σε Τσίπας, θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και δεν έχουμε για τους τίτλους. Και τα χαρά τους ότι έχασαν μέχρι και τους 4. Κάτι το οποίο ευχόμαστε να το ξαναζήσουν. Την ομάδα με εμπειρία που είναι χρόνια στην διοργάνωση και έχει προσφέρει πάρα πολλές ωραίες στιγμές και μπασκετικού και αθλητικού τύπου. Μακάρι να πάρουν γενικά η ομάδα να πάρει το καλύτερό της. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα μικρό θεματάκι το οποίο δημιουργήθηκε από τον Chicken Nuggets Salonika, όπου στην κατοχή του Δημήτρη Νικηφορίδη, που είναι αδελφός και αυτό θα φέρει και το μικρό φίλο ο Νικηφορίδης, είχε τον coach player τον Βασίλης. Στην γραμμή, στην πλάγια γραμμή, βλέπετε ως παίκτη που είναι εντός όλων του χώρου, χρειάζεται με βήματα. Πάρε. Και έχουμε και την πρώτη καλή άμυνα από τα χέρια του Μουσάλαμ. Ένα μπλοκ πάνω στον Βούλγαρη, θα κρατήσει το 0, όπως είναι το σκορ τώρα στο 0-0 ούτως ή άλλως. Η αρχή έχει γίνει λοιπόν για την ομάδα των Chicken Nuggets. Αυτό που λέω νωρίτερα, μια ομάδα που έχει έρθει οργανωμένη επί της ουσίας. Αλλά αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Πάντως από τέσσερα ξεκινάμε να έχουμε μετά και το τρίποντο το έξοχο του Αναστασίου. Πρώτη πόντη στο μπασκετάκι για την ομάδα των Chicken Nuggets. Είναι 3 με τα χέρια του τηλέμαχου Αναστασίου. Εγκαινιάζουν όμορφα την αγωνιστική της μορφή. Θα πάνε στην κυκλοφορία. Έχουμε δει τους άλλους ως τώρα να κάνουν μεγάλες χρονικά επιθέσεις, να πηγαίνουν κάτω από τα 12. Να βλέπουμε το ρολόι να πηγαίνει κάτω από τα 12. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για σχετικά μεγάλες επιθέσεις των δύο της ομάδας των Chicken Nuggets. Συγκεκριμένα για να πούμε και σωστά για τους Jackals που αναφέραμε νωρίτερα σε μητελικά του development στο Winter, υπήρχαν τους respect με 65-74. Έχουν έρθει ως φαβορί, είναι ξεκάθαρο, παίζουν με νεόκτιστη ομάδα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι και πώς θα τα αποκριθούν οι θρέσκοι, θα τους πω εγώ, για σημερινό αγώνα και αν θα καταφέρουν να κάνουν την έκπληξη στο ντεμπούτο στο μπασκετάκι. Το σπάδι έχει πάει σε ένα πολύ καλό ρυθμό. Αν θα αυξήσει διαφορά, δεν καταφέρουν να σκοράρουν από τα χέρια του Δημήτρη Νικηφορίδη. Και κατοχή για τους Chicken Nuggets που θα έχουν κρατήσει το 0. Να δούμε αν και στη συνέχεια θα καταφέρουν να κρατήσουν καλή άμυνα έως τώρα στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Δεν έχουν δεχτεί πόντο από την ομάδα των Jackals. Είπαμε ομάδα γνωστή στη διοργάνωση από αυτές που έχουν κάνει καλές πορείες και έχουν προσφέρει αρκετά στην διοργάνωση έως τώρα. Πάει στην κυκλοφορία, μπάλα λάθος για τον Χρυσοχοίδη, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, στο rebound είναι ο Βούλγαρης. Αμυντικό το rebound, να δούμε αν θα σπάσει το 0 σε αυτήν την επίθεση για την ομάδα των Jackals. Όπως πάρουν όχι, υπάρχει το φλέψιμο από τα χέρια του Φλιτά. Θα κερδίσει το φάουλ εδώ πέρα, δύο βολές. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Δημητρόπουλο
πρώτο φάουλ του αγώνα, πρώτο και πρώτες βολές παράλληλα, σκραβένει και πρώτο ατομικό και πρώτο ομαδικό. Πρωτιά στα φάουλ, σπάει από την πλευρά των Τσάκαλς. Πλητά στις βολές, η πρώτη είναι έστοχη. Άδουμε και την δεύτερη, 2 στις 2 βολές στο 5-0 προς το παρόν. 4 λεπτά χωρίς σκορ επίσημα η ομάδα των Τσάκαλς. Με τις κυτρινόχρυσες εμφανίσεις, Βουλγαρίς θα πάει στο γραφιστό, μάχεται και φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Βάρσος. Παναφορά την baseline, δεν θεωρήθηκε η προσπάθεια του σούτ ακόμα. Καλή η άμυνα του Μουσάλαμ, αλλά άστοχο του σούτ από τα χέρια του Δημητρόπουλου. Αλλά η κατοχή παραμένει στους Τζάκαλς, ακόμα δεν έχουν βρει σκορ στο παιχνίδι τους. Τάσκας. Μπάλα έξω, σούτ 3 πόντων από τον Βουγουράνο χωρίς επιτυχία. Χωρίδης, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Βουλγαρίς θα σπάσει την Κίνια κοντά στην μέση του ημιχρόνου. 5 και 16 απομένουν για την λήξη. Την ώρα που επιτέθηκε το πρώτο καλάθι του τον Τζάκαλς, μειώνουν σε 2-5. Αναστασίου θα βρει τον Πλητά, αλλά αυτός δεν θα βρει συμπαίχτη. Μπάλα εκτός και επαναφορά από τον γράφο. Βάζει ο Τάσκας. Βουλγαρίς θα έχει πολύ ωραία κυκλοφορία με γρήγορο ρυθμό για την ισοφάριση, δεν είναι επιτυχημένο σουτ. Μπάλα βγαίνει έξω και ο Βάρσος την αφήνει. Αναστασίου και Βάρσος βγαίνουν εκτός, μπαίνουν μέσα Σπυρόπουλος και να δούμε ποιος άλλος θα μπήκε, ας μην καταλάβουμε. Και ο Στράτογλου που έχει φτιάξει την μπάλα, θα προσπαθήσει να κόψει τον Μουσάλαμ. Τα χέρια του Βουλγάρη όμως είναι εκεί που χρειάζονται, κόβουν την πορεία, δεν αφήνουν την επίθεση των Τσίγκεν Άγκη Τσαλόνικα να πραγματοποιηθεί. Οι λογές υπάρχουν, παίζουν πολύ ωραία κάτω την μπασκέτα. Η άμυνα πετυχημένη από τον Δημητρόπουλο. Στα χέρια του Τζάκαλς η μπάλα. Δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί σωστά η συνεργασία των παικτών των Τζίγκεν Νάγκετς. Βουλγαρίς θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ κερδισμένο από τον Βούλγαρη το έχει κάνει ο Μουσάλαμ. Παραφορά τον Τάσκα. Και αν χέρια είναι να δούμε. Ο γράφος θα πάρει και το σούτ απευθείας χωρίς επιτυχία. Πάσα πήγε να γίνει έμεσα από το κεφάλι του Μουσάλαμ. Μένει στα χέρια όντως τον Τζίγκεν Νάγκετς. Παν είναι στην επίθεση και σκορ διαφορά ανεβαίνει πλέον 2-7. Βουλγαρίς το σουτ δεν είναι επιτυχημένο, παραμένει το σκορ διαφορά, παραμένει χαμηλά το σκορ στην πρώτη περίοδο, έχουν περάσει σχεδόν από τα 7 λεπτά. Επομένως είναι 3 και 10 για την λήξη της πρώτης περίοδου.
και από την πλευρά των Τσάκαλ. Αν θα καταφέρουν να μειώσουν. Τάσκας. Δεν θα γίνει καλή μεταβίβαση από τον Τσίπα. Οπότε η μπάλα ξαναλλάζει κατοχή. Χρυσοφόρη θα κατεβάσει. Δεν θα γίνει καλή συνεργασία με τον Μουσάλα, μην μπάλα βγαίνει εκτός. Στα χέρια τον Τζάκα στη δεύτερη σειρά επίθεση που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στον αγώνα. Τάσκας κατεβάσει την πλευρά των Τζάκαλς, οι οποίοι ψάχνουν κάποιον τρόπο να μειώσουν. Δεν έχετε ακόμα. Τσίπας είναι μαρκάριστος, θα πάρει το σουτ. Χωρίς φόβο, θα σκοράρει, θα μειώσει 5-7. Κοιτάς, κατεβάζει την μπάλα, μπάλα βγαίνει εκτός. Προσπαθεί να απαντήσει εδώ πέρα ο Σπυρόπουλος, δεν καταφέρνει όμως. Θα φύγουν σε βιασμό οι Τζάκας, όμως υπάρχει καλή άμυνα. Εκεί, Τσίπας δεν καταφέρνει να σκοράει, να περάσει, να βάλει το μάτι μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα. Τελευταίο δίλεπτο, γίνεται το κλέψιμο. Δεν καταφέρνει γρήγορα. Γίνεται το κλέψιμο και υπάρχει το καλάθι από τον Πλήτα, εκμεταλλευόμενο το λάθος του Μπουλγουράνου. Διαφορά πάλι στους 4-5-9 το σκορ. Απάντηση δεν δίνεται. Και απομένει 1,5 λεπτό. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Μπάλα στα χέρια των Τσιγκενάκη, τελευταία 1,5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Έχουν μπει καλά, έχουν κάνει καλό ντεμπούτο. Συγγενιάζουμε σήμερα. Για καλή προσπάθεια κάτω από το καλάθι. Οι φαταφέρνοι σκοράρουν. Το σούτ για 3 από τον Σπύρο προχωρεί σε επιτυχία. Θα κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό. Κατεβάζει ο Δημητρόπουλος. Με ποιος θα είναι αυτός που θα πάρει το σουτ. Δεν θα είναι επιτυχημένο όμως. Θα μείνει διαφορά εκεί που είναι. Διαφορά παραμένει στους 4-5-9 το σκορ. Σωφορίδης. Μπάλα εκτός. Σουτ για 3 από τα χέρια του Σπυρόπουλου. Ακόμη μια φορά δεν καταφέρει να σκοράρει. Στην κυκλοφορία της μπάλας. Περνάει μπάλα στο γραφιστό. Φάουλ κερδισμένο από τον Τσίπα. Διηγείται στη γραμμή των Βολών. Τρίτο ομαδικό. Τελευταία 12 δεύτερα για την λήξη. Όποια ομάδα πάρει το rebound στην περιοχή, άσχετα στην εισβολή, αν είναι δεύτερη έστω του Τσιγκενάκη, να έχουν κατοχή. Η επίθεση είναι όλη δικιά του, ο χρόνο είναι όλο δικό του. Να δούμε ποια ομάδα και πώ θα το εκμεταλλευτεί μέχρι τέλου. Ότι βολή δεν είναι έστοχη, παραμένει το 5-9. Η δεύτερη όμω είναι έστοχη, 6-9, τελευταία δευτερόλεπτα. Να δούμε ποιο θα πάρει το τελευταίο σου του αγώνα τη πρώτη περίοδου. Λήξη του χρόνου, το σουτ δεν είναι επιτυχημένο από τον Νικηφορίδη. Το σκορ είναι στο 6-9 στο τέλος της πρώτης περίοδου.
να δούμε τι μας επιφυλάζει η δεύτερη. Αυτό θα περιμένουμε πλέον να δούμε, γιατί το σκορ είναι χαμηλό έως τώρα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Περιμένουμε σε πιο δυναμική δεύτερη περίοδο. Επιστρέφουμε λοιπόν την δεύτερη περίοδο, όπου οι Jackals είναι στην πρώτη επίθεση και θα καταφέρουν να σκοράρουν έως τώρα. Είναι το σκορ στο 6-9 μετά τη λήξη και της πρώτης περίοδου για τους Chicken Nuggets. Καλό είναι η ομάδα που ντεμπουτάρει για το Summer. Έχουν καλή αρχή τουλάχιστον απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Μια ομάδα, όπως είπαμε και πολύ νωρίτερα, πέρασε στους 4 στο development και ηχήθηκαν από την ομάδα των Respect και όχι με τα χέρια κατεπτωμένα. Πάντως το είναι σίγουρο. Είχαν δυναμισμό, είχαν τσίπα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι πιο εύκολη στον όμιλο. Στον συγκεκριμένα, στον πρώτο όμιλο, είναι και ο πρώτος αγώνας του ομίλου για το Summer, για το Summer Development. Φάουλ κερδισμένο από τον Νικηφορίδη. Φάουλ το οποίο δεν χρεώνεται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος χρεώνεται το φάουλ. Δεν έχουμε βρει ως τώρα, αλλά θα δούμε στην πορεία. Δεν καταφέρνει να σκοράρει ο Μουσάλαμ. Το κλέψιμο, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί με τον Βάρσο. Ναι, ο Βάρσο καταφέρνει με την τζάμπολα να κερδίσει την μπάλα. Αλλάζει η δεύτερη ευκαιρία, βασικά δίνεται στην ομάδα του Κενάκης για να αυξήσουν την διαφορά τους. Έχουμε αλλαγές για την ομάδα των Τζάκας. Περνάει μέσα ο Καραμανόλης. Βάρσος τη δικαιούται την επίθεση, θα την πάρει. Μπάλα δεν θα κάνει το χατήρι. Υπάρχει κλέψιμο από τον Σπυρόπουλο. Η άμυνα έως τώρα των Chicken Nuggets έχει βγει σε πολύ καλό. Τους έχει βοηθήσει είτε από ψηπίεση με κλεψίματα. Είναι στο θετικό τους έως τώρα. Τόσες εντυπώσεις που έχουν δώσει είναι θετικές. Καρακόλιος θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Θα κατεβάσει ο Βάρσος. Έχει αλλάξει πλευρά με τρίπλες. Το σουτ χωρίς επιτυχία από την πλευρά των Chicken Nuggets και τα χέρια του Αναστασίου. Να δούμε ποιος θα μπορέσουν οι Jackals να μειώσουν. Φάουλ κερδισμένο, δύο βολές. Δεν δίνονται οι βολές, είναι πάνω στην πάνω στην κίνηση. Οπότε πάει μπαλά στο baseline και πήγαινε προς το shoot. Δεν θα καταφέρουν να μειώσουν η ομάδα των Jackals. Αν διαφορά θα πάρθει από την πλευρά του Chicken Nuggets να αυξήσουν την διαφορά των τριών πόντων σε 5-6. Αυτό θα σκύπω υπόθεση, γι' αυτό είναι επίτευξη ενός καλαθιού και θα το καταφέρει ο Δημήτρης Νικηφορίδης. Διαφορά στους 5-6-11 το σκορ. Έχοντας κυλήσει 3 λεπτά στο δεύτερο δεκάλεπτο και κάτι παραπάνω. Πληροφορία, Βάλας, Καραμανόλης θα πάρει το σουτ. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αλλαγή κατοχής. Και έχουμε time out από την πλευρά των Jackals. 6-34 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 6-11 το σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά και το time out της ομάδας των Jackals.
το οποίο βρίσκονται πίσω με 6-11 στα μέσα της δεύτερης περίοδου. Τώρα δεν έχουν βρει απαντήσεις στην ομάδα των Γεννάκης, οι φιλοξενούμενοι και νεοφερθεί στην διοργάνωση. Έχουν κρατήσει όλο το παιχνίδι υπέρ τους, δεν έχουν βρεθεί στιγμή πίσω. Εξαίσθηση το 0-0 που έχουν δύο ομάδες ζόπαλες. Τάσκας. Πολύ ωραία πάνε περαστή κάτω στον Τσίπα από τα χέρια του Πεφτιτσέλη. Αλλά κερδισμένο φάουλ, δεύτερο ομαδικό. Στην επαναφορά θα είναι ο Πεφτιτσέλης. Τα χέρια πλώνονται από τον Πλητά, υπάρχει, δεν γίνεται ουσιαστικά επαναφορά. Η κατοχή παραμένει στην πλευρά των Τζάκαλς. Τάσκας θα πάρει το σουτ, δεν καταφέρει να σκοράρει. Μουσάλαμ θα πάρει το rebound. Ούτε από τη γωνία χωρίς επιτυχία, αλλά παρότι είναι το αμυντικό rebound, εκεί είναι ο Στράτοβλου να απλώσει τα χέρια, να μην αφήσει την επίθεση να εκδηλωθεί την πλευρά των Jackals. Τάσκας. Το rebound για την πλευρά των Chicken Nuggets. Κατεβάζει γρήγορα ο Σπυρόπουλος. Έχει περάσει την μπάλα στον Πλήτα. Θα βάλει το καλάθι. Διαφορά ανεβαίνει κι άλλο για την ομάδα του Γεννάκης, 6-13. Διαφορά στους 7 πλέον. Στην μέση και τον δεύτερο δεκαλέπτου. Να δούμε τις απαντήσεις, αν θα υπάρξουν απαντήσεις πριν από τον Τζάκαλς. Πεφτιτσέλης θα πάρει το σούτρα σκοράρι, θα μειώσει σε 9-14. Κατεβάζει ο Βάρσος στην πλευρά των Chicken Nuggets. Παραλίγο το κλέψουμε εδώ πέρα. Αλλαγές για τις δύο πλευρές. Μπάλα στα χέρια των Jackals. Βουλγάρης έχει μπάλα. Μέχρι να θα πάρει το σουτ. Λεωφορεία έχει γίνει χωρίς αποτέλεσμα ακόμα. Δεν πως θα πάρθει τώρα αποτέλεσμα, δεν υπάρχει. Δεύτερη ευκαιρία, ούτε εδώ είναι ισοχή η ομάδα των Τζάκαλς. Κοιτάς, δεν θα γίνει καλή πάσα, Δημητρόπουλος θα κλέψει, θα βγάλει στον ενθουσιασμό την ομάδα του. Πεφτιτσέλη, θα σκοράρει. Υπάρχει το time out. 11-13 το σκορ έχει αλλάξει λίγο, έχουν βρει λίγο και ζει το ρυθμό τελευταίο 2 λεπτά οι Jackals. Να δούμε αν θα καταφέρουν να περάσουν και μπροστά. Επιστρέφουν μετά το time out, όπου οι Jackals έχουν την κατοχή, δεν καταφέρουν να σκοράρουν και έχουμε ισοπαλία για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 13-13 μετά το 0-0 καταφέρουμε να έχουμε ισοπαλία για πρώτη φορά. Θα δούμε μήπως καταφέρουν να κλέψουν, αλλά έχουν την κατοχή ομάδα των Τζάκαλς. Στην επαναφορά θα είναι ο Πεφτιτσέλης, ο Μητρόπουλος, ο Ρουτάσκα. Ο Λουράνος δεν έχει καταφέρει να σκοράρει για αυτό σήμερα. Ο Σάλαμ πολύ ωραία θα κρατήσει την μπάλα.
την πολλή κυκλοφορία των γυναίκων στο δικό τους μισό. Περιμίσουν το ρυθμό τους. Βάζουν να πάρει το σουτ. Υπάρχει πίεση εκεί πέρα και το κλέψιμο από τα χέρια του Πεφιτσέλη. Τάσκας βγαίνει μόνος του. Θα σκοράρει, θα βάλει αυτή την ομάδα του μπροστά. 3 λεπτά από τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Υπάρχει πρώτη ανατροπή. Το 15-13. Και επιθετικό φάουλ του Μουσάλαν πάνω στον Βούλγαρη. Και έχουμε αλλαγές, αρκετές αλλαγές στην ομάδα των Chicken Nuggets. Παναφορά στα χέρια του Δημητρόπουλου. Ουράνος βγάζει εκτός φάσης και Μουσάλα μαχικά. Πεφιτσέλης θα πάρει το καλάθι, το σου θα πάρει το καλάθι. Η διαφορά πλέον αρχίζει να ανεβαίνει και την πλευρά του Τζάκαλς αφού πέρασανε μπροστά στην προηγούμενη επίθεση. 18-13 υπέρ τους. Μουσάλα θα καταφέρει να σκοράρει. Έχει από πίσω για να πάρει την μπάλα, όλες τις ίδιες αυτούς καταφέρει να σκοράρει. Θα κάνει βήματα, δεν θα έχουμε επίθεση για την πλευρά των Τζάκαλς. Κατεβάζει ο Στράτος την μπάλα και είναι φάουλ του Φορίδη. Στην αρχή των Τζάκαλ. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Δεν θα είναι επιτυχημένη η επίθεση. Με λίγο ζόρι ακατάει την μπάλα. Ο Βορύδης φάουλ το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Σπυρόπουλος από τον Βούλγαρη. Πριν πέρασε στο χώρο του κέντρου. Με ποια μπάλα, ποια θα μείνει μπάλα. Στράτος προς το παρόν. Θα κάνει το κλέψιμο ο Βούλγαρης. Θα βάλει και το καλάθι. 20-13. Βρήκαν τη φόρμα τους οι Τζάκαλς και τώρα έχουν πόλο σωμαδευτούν από την άλλη. Κατεβάζει ο Αναστασίου. Βρίσκει το Στράτογλου. Θα περάσει την μπάλα. Βρίσκει στα πόδια. Και έχουμε αλλαγή κατοχή για την ομάδα. Αλλάζει χέρια, αλλάζει κατοχή. Και έχουμε time out. Όπου μένει 1 και 12 για τη λήξη. Επιστρέφουμε σε λίγο για το υπόλοιπο της περίοδου. Επιστρέφουμε μετά το time out με την ομάδα των Τζάκαλς. Έχει την κατοχή. Από τα χέρια του Αποστολίδη. Κατέβασμα τον Τάσκα. Βούλγαρης. Βουλουράς θα κρατήσει την μπάλα. Θα την πετάξει. Ο Μουσάλαμ θα την προσπαθήσει κρατήσει αυτός. Για να κάνει το κλέψιμο. Δεν θα είναι επιτυχημένο όμως. Οπότε στην ομάδα του Τζάκας παραμένει την μπάλα. Στο τέλος. Με ποιος θα πάρει το σουτ. Βουλγαρής. Θα κάνει φάουλ έστω και άφελά του πάνω στον Νικηφορίδη, χαμηλά στο πόδι. Αν την πλάγια γραμμή τελευταία 55 δεύτερα της δεύτερης περίοδου. Ζωγράφος θα περάσει θέση του Βούλγαρη. Thank you.
σας λίγο θα κατεβάσει. Θα περάσει και πραγματικά μια πολύ καλή άμυνα με ένα πολύ ωραίο μπλοκ από τα χέρια του Δημητρόπουλου. Στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν αφήνει την ομάδα των Τζιγελάκης να σκοράρουν. Θα δούμε τι θα γίνει στην επαναφορά. Χωρίς σκορ, η επίθεση, χωρίς επιτυχία να καταφέρουν να σκοράρουν τη γενάκια της στην επίθεση. Τάσκας πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να πάρει το καλάθι. Το rebound τελικά σαν γέντρο Αναστασίου. Τέταρτο, τρίτο, ομαδικό. Παναφορά του Στράτογλου. Στον Σάλαμ. Το φλέξουν τον Δημητρόπουλο, αλλά φρόνται με φάουλ. Δεν θα προλάβει να βγει συνδυασμό. Τέταρτο. Τέταρτο ομαδικό και οι δύο ομάδες στα τέσσερα ομαδικά πλέον. Μπάλα αλλάζει κατοχή Δημητρόπουλος, διορθώνει το φαουλ που έκανε νωρίτερα από τον Μπόση σε συνδυασμό. 22 για το τέλος της περίοδου. Να δούμε αν τελευταία, πιθανότητα επίθεση τελευταία, θα υποφεληθεί η ομάδα των Τζάκαλ. Δημητρόπουλος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τελευταία επίθεση σε αυτή για τον Τζιγενάκετς, για να δούμε αν θα ισχύσει. Τελευταία 14. Αναστασίου. Περάσει μπάλα κάτω στον Μουσάλαμ. Θα πάρει το σούτ, θα σκοράρει. Και έχουμε τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 20-15. Για την ομάδα των Τζάκαλς, οι οποίοι επιστρέψαν στο παιχνίδι μετά την πρώτη περίοδο. Εκεί στα μέσα της δεύτερης κατάφεραν να επιστρέψουν, να πάρουν το προβάδισμα και να παραμείνουν μέχρι και το τέλος της δεύτερης περίοδου. Να δούμε από εδώ και πέρα το δεύτερο ημίχρονο τι επιφυλάζει στις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο για τον αγώνα μεταξύ Τζάκαλς και Τζιγενάκιας. Ειδικά οι βελούχοι Τζάκαλς με τις κίτρινες εμφανίσεις είναι στο 20. Είναι στο 20-15. Η νεόφερτη των Τζιγενάκιας είναι έχουν δείξει μια καλή εικόνα και για τις βεβαιότητες ομάδες της Λίγκας για αρχή τουλάχιστον. Πολύ καλό το αγωνισμό, πολύ καλή άμυνα που την έχουν υποφεληθεί ιδιαίτερα σε αυτά τα 15 λεπτά του αγώνα. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι έχει να γίνει. Ο Σολίδης θα περάσει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Φλιτάς, αφήνει για τον Βάρσο να πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Έδει από ο Δανίδης μόνος του. Μπάλα 6 για τον Δημητρόπουλο, θα περαστεί κάτω στον Αποστολίδη. Μια πολύ ωραία κυκλοφορία την ομάδα των Τζάκαλς. Θα κλείσει με ένα τρίποντο από τα χέρια του Κανακόλιου. Διαφορά φτάνεται πλέον στο 8-23-15. Μπάλα πάω ότι πάει να χαθεί, θα μείνει στα χέρια. Μουσάλαμ θα κερδίσει το φάουλ, το πρώτο της τρίτης περίοδου. Παναφορά από την πλάγια γραμμή, από τα χέρια του Πλητά. Βορύδης. Στην κυκλοφορία, Μουσάλαμ δεν καταφέρει να περάσει καλά την πάσα. Έχει υπάρξει λίγο εκτός ορροπίας, οπότε η πάσα δεν μπορούσε να είναι εύστοχη. Μπάλα στα χέρια των Τζάκαλς. Κατεβάζει ο Δημητρόπουλος.
Και αφού δεν θα είναι έστοχο από τα χέρια του Καρακόλιου. Μπάλα στα χέρια του Γιαννάκης, να δούμε αν θα καταφέρουν να σκοράρουν. Πολύ ωραία περνάει ο Χρυσοχοίδη, μπάλα. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει αυτός που θα φάρει στο rebound. Δεύτερη επίθεση την ομάδα του Γιαννάκης, Μουσάλαμ. Δεν θα καταφέρει και αυτός να σκοράρει. Ο Χρυσοχοίδης έχει την μπάλα. Προλαβαίνουν να περάσουν από το κέντρο τελευταία στιγμή. Τσίπας θα σκοράρει. Αυξάνεται διαφορά πλέον. Το συν 10, 25, 15 για την ομάδα των Τσάκαλς. Κατέβασμα από τον Πλητά. Χωρίς να πάρει το σουτ, δεν θα ευστοχίσει. Μπάλα έξω για τους Τσάκαλς. Αλλαγή, θα περάσει μέσα ο Χρήστος Νικηφορίδης στη θέση του Βάρσου. Δάσκας κατεβάσει. Θα δούμε θα γίνει το κλέψιμο, δεν ολοκληρώνεται από τον Σπυρόπουλο. Από απόσταση το σουτ εύκολο από τον Αποστολίδη. Ανεπαίνει διαφορά 28-15. Διαφορά πλέον στους 13. Θα δούμε αν θα καταφέρει το χωρίς. Όχι, δεν καταφέρει τα χέρια του Αποστολίδη. Του κόβουν την οπτική μαζί και την προσπάθεια. Κωνσταντινίδης. Μπαλά έξω, Τσίπας. Το Καρακόλιο θα πάρει το σουτ. Έστωχο, έχουν βρει τη φόρμα τους πλέον, έχουν αρχίσει τα σουτ να μπαίνουν από την πλευρά των Τζάκαλς. Όμως θα μπορέσουν να μειώσουν, αλλά εδώ σίγουρα όχι, γιατί ο Τάσκας κλέβει. Βγαίνει γρήγορα στον εφηδιασμό. Πάει μέχρι τέλους, θα κερδίσει το φάουλ, θα καταφέρει να σκοράρει. Παρ' αυτά, δύο βολές για τον Τάσκα, κυρία, να αυξηθεί διαφορά πάνω από το double score το οποίο υφίσατε αυτή τη στιγμή. Στο 30-15 το score, μετά τα πρώτα σχεδόν 3-50 της τρίτης περίοδου. Δύο βολές, να δούμε αν θα είναι εύστοχες. Πρώτη χωρίς επιτυχία, παραμένει το 30-15. Δεύτερη εύστοχη, 31-15. Λιτάς κατεβάζει. Χωρίδης θα περάσει μέχρι μέσα. Ο Δημήτρης Χωρίδης θα φέρει να σκοράρει. Θα μειώσει 15 πάλι διαφορά. Επίθεση των Τζάκαλς. Αποξαφάβουν τη διαφορά και έχουμε φάουλ χαμηλά, το οποίο πρέπει να γίνεται από τον Δημήτρη Νικηφορίδη. Ο Φωλίδης, Σερνίδης, συγχωρείτε. Τσίπας θα πάρει το σουτ. Θα εστοχίσει. 34-17 double score. Άλλη μια φορά σήμερα. Πολύ ωραία επίθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δεν καταφέρει να σκοράρει κάτω στην μπασκέτα ο Χρήστος Νικηφορίδης. Είπαμε, άμα ανοίξουν τα χέρια οι Τζάκαλς δεν σταματάνε σχεδόν ποτέ. Είναι από τις ομάδες που είναι πολύ ψηλά και δύσκολο να σταματήσεις άμα πάρουν ρυθμό. Θα δούμε αν θα φέρουν κάτι τέτοιο η ομάδα των Τσιγκενάκης, που είναι πίσω τώρα με 20 πόντους.
Επιστρέφουμε μετά και το time out που πήρε η ομάδα των Τσιγκενάκη, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 20 πόντους ακριβώς στη μέση του τρίτου δεκαλέπτου. Χωρίδης. Μπάλα έξω. Θα πάρθει το σουτ από τα χέρια του Σαφάκογλου, δεν θα σκοράρει. Μπάλα καταλήξα και τον Τζάκας μετά από αρκετή περιπέτεια. Τάσκας δεν θα καταφέρει να σκοράρει με την πίεση του Χρήστου Χωρίδη εκεί πέρα. Μάλλον τον Φόξ εδώ θα καταφέρει να σκοράρει. Παίρνει προσπάθεια, δεν σκοράρει. Μπάλα έχει βγει και εκτός πριν την επαφή του Πίσπα, του Τσίπα. Δεν έχουμε ελέγχει την ευκαιρία. Πετσέλης αφήνει για τον Αποστολίδη. Θα αφήσει να πάρει το σουτ. Το πάρει χωρίς επιτυχία. Μία, δεν, δύο. Όμως επιτυχημένη η δεύτερη προσπάθεια από τα χέρια του Πετσέλη. Παρότι ήταν πολύ εξωτερικά νοπλιστάς, χρεώνεται με βήματα. 39-17 το σκορ θα παραμείνει. Ακόμα και να μείνει φυσικά βήματα, δεν τα είχε καταφέρει να σκοράρει σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ ωραία κυκλοφορία, πως χωρίς αποτέλεσμα. Επιθετικό φάουλ όπου χρεώνει το πληκτάς. Με δεύτερο προσωπικό, τρίτο ομαδικό για την τρίτη πλευρά των Τσιγκενάκετς. Καμανόλης, μπάλα στον Τσίπα. Έχουμε επιθετικό φάουλ και time out. Επιστρέφουμε σε λίγο για το υπόλοιπο της τρίτης περίοδου. Λάθος, με συγχωρείτε, δεν ήταν time out, τεχνική ποινή δόθηκε, εγώ δεν το είδα σωστά στο πάγκο των Τσιγκενάκητς, οπότε πάμε στις βολές. Στη βολή την έστοχη από τα χέρια του Τάσκα και επαναφορά. 47 το σκορ πλέον. Θα δούμε ποιος θα πάρει το σουτ. Δεν τα καταφέρει. Φάουλ το οποίο κάνει ο Καραμανόλης. Παραφορά από την πλάγια γραμμή. Κατέβασμα από τα χέρια του Κιτά. Θα πάρει το σούτ χωρίς αποτέλεσμα. Καραμανόλης ο rebound. Τρέχει την επίθεση. Τάσκασα την τράβηξη πίσω, θα τραβήξει τον χειρόφρενο. Ζωγράφος θα πάρει το σουτ. Είναι ο ρυθμός που λέμε τόση ώρα. Τον Τζάκαλς έχει... Είναι τζακάλια οι άνθρωποι, τι να κάνουμε. Δεν μπορούν εύκολα να σταματήσουν να ξεκινήσουν. Είναι σε τα ζώα τα τσακάλια μου που έχουν τον ρυθμό, αντέχουν να κρατάνε αρκετή ώρα. Τάσκας για πολλή προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Κοιτά θα πάρει το rebound, θα πάρει και το φάουλ τα χέρια του Καραμανόλη. Τρίτο ομαδικό. Παραφορά από την πλάγια γραμμή. Καρατογλου για την Κοιτά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπουγλουράνο. Θα οδηγηθεί στις βολές.
δύο βολές στα χέρια του. Γλυκτάς, πρώτη είναι άστοχη. Δεύτερη επιτυχημένη. 43-18. Δημητρόπουλος κατεβάσει. Στη γωνία για τον ζωγράφο θα περάσει ωραία τον Μπουλουράνο. Καραμανόλης θα πάρει προσπάθεια μόνος του, δεν καταφέρει να σκοράρει. Κράτογλου το σουτ χωρίς επιτυχία. Το rebound πιο τελικά είναι στα χέρια του Χρυσαφάκογλου. Κλειπτάς. Θα φεθεί μπάλα στον Σάλαμ. Φάουλ το οποίο είναι αμυντικό. Ο Μουσάλαμ κερδίζει το φάουλ από τον Μουγκρόνα, όπως το λέγαμε εγώ. Θα δείξει τις βολές, πέντο ομαδικό για την ομάδα των Τζάκαλς. Ότι η βολή είναι άστοχη. Να δούμε και τη δεύτερη, ακούτε και, και τον πάγκο να εθαρρύνει. Δεν είναι επιτυχημένη, αλλά είναι το rebound από τα χέρια του. Και του Μουσάλαμ, Στράτογλου. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Χρυσαφάκογλου από τον Περτιτσέλη. Το οδηγητή στη γραμμή των βολών είναι και 18 και τη λήξη 3 περίοδου. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Σιγά σιγά θα βάλω. Σιγά σιγά μου βιώνεται. 43-19 στου συν 24. Δεύτερη χωρίς επιτυχία. Ο Λουράνος θα χάσει την ισορροπία της μπάλας. Θα χάσει την κατοχή. Παναφορά από τα χέρια του Πιλτά. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, όπως βλέπετε και εσείς στη μέση πάνω από τον πίνακα. Πολύ ωραία προσπάθεια και πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα των Chicken Nuggets. Πολλή κίνηση του Στράτογλου και πως αφήνει την μπάλα στον Πιλτά για να σκοράρει. Ο γράφος θα πάρει το σουτ. Η απάντηση είναι άμεση. Και είναι και σημαίνα να δούμε την αλήθεια, όχι μόνο. Κάς, Κράτογλου, Χρυσαφάκογλου. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Πολύ καλή πίεση και η άμυνα. Δημητρόπουλος αφήνει τον Βουλουράνο να σκοράρει. Σε άλλη μια επίθεση. Τελευταία επίθεση της τρεις περίοδου, θα πάρουν τον χρόνο μέχρι τέλος μάλλον. Και έστωχα από τα χέρια του Χρυσαφάκογλου, τέλος της τρίτης περίοδου, το σκορ στο 46-23. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη. Επανερχόμαστε για την τέταρτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια των Τζάκαλς. Και να αυξηθεί η διαφορά, είναι στο double score με το 46-23. Ο Μουράνος θα κόπει, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Τζάκαλς. Επαναφορά από τα χέρια του Πεπτιτσέλη. Ο Μητρόπουλος θα σκοράρει. Χωρίς θα πάρει το rebound. Θα αφήσει για τον Πιλτά. Αυτό για τον Αναστασίου. Πολύ καλή πίεση. Και γίνεται το κλέψιμο. Ολοκληρώνεται τον Δημητρόπουλο. Κόβεται όμως η πάσα από τα χέρια του Μουσάλα. Ζωγράφος. Ο Μουράνος θα σκοράρει μετά από αρκετή ώρα. 48-23. Μουσάλαμ
Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Βούλγαρης θα κρατήσει την μπάλα. Ήρθε πιο δυνατά από ό,τι περίμενε. Θα πάρει και το rebound ο Βούλγαρης κάτω από την μπασκέτα. Δύσκολα σήμερα να μην είναι κερδισμένος. 50-23. Μητάς δίνει για τον Χωρίδη. Μπαλάξει τον Αναστασίου. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Ζωγράφος στο rebound και θα αφήσει τον Πεφιτσέλη. Θα συνεργαστούν οι δυο τους. Ζωγράφος δεν θα σκοράρει. Μητάς θα βρει τον Σπυρόπουλο το σουτ χωρίς επιτυχία από την οπλάγια. Βούλγαρης έχει μπάλα. Ο Ουράνος δεν θα σκοράρει. Χωρίδης δεν θα φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο, δεν καταφέρει. Κλειτάς ούτε αυτός με τη συνέχεια. Βούλγαρης θα πιέσει πολύ καλά, θα τον εμποδίσει να σκοράρει. Ζωγράφος δεν θα φτιάξει το τρίποντο. Δεν θα τρέξει την επίθεση. Βούλγαρης. Ουράνος θα βρει το σκορ. 52-23. Κλειτάς κατεβάσει. Νομά από την Γενάκη. Μουσάλαμ στο σούτ χωρίς επιτυχία. Ζωγράφος. Γρήγορα θα βγουν στην επίθεση χωρίς επιτυχία, αλλά με φάουλ το οποίο θα κάνει ο Νικηφορής πάνω στον Πεφτιτσέλη. Και time out την πλευρά των Chicken Nuggets. Ερχόμαστε από το time out και πάμε στις βολές του Πεφτιτσέλη. Επιτυχημένη η πρώτη βολή, 53-23, στο συν 30 η ομάδα των Jackals. Δεύτερη χωρίς επιτυχία, διαφορά στους 30. Το κλέψιμο όμως γίνεται, ολοκληρώνεται τον Πεφτιτσέλη. Ο Ουράνος χωρίς επιτυχία. Με σε δεύτερο χρόνο θα καταφέρει να σκοράρει. Θα καταφέρει. 55-25, διαφορά ανεβαίνει κι άλλο. Στην 32. Κοιτάς κατεβάσει. Σπυρόπουλος. Από τη γωνία το σουτ. Εύστοχο από τα χέρια του Βάρσου. Δημητρόπουλος, τον Βούλγαρη. Σάλαμα σήμερα με, πέρα από μακριά χέρια έχει και μακριά πόδια. Παναφορά από τον Κωνσταντινίδη. Το σούτ από τον Δημητρόπουλο χωρίς επιτυχία. Σε ηρεμία επίθεση στον Σπυρόπουλο. Σουτ του χωρίς επιτυχία από τον Βάρσο. Και κάνει 2-2. Κάνει φάουλ όμως στην συνέχεια της φάσης. Δεύτερο ομαδικό. Πεφτιτσέλης θα βρει τον Βούλγαρη. Θα γίνει το κλέψιμο στο χέρι του Βάρσου. Πιέζει πολύ ο Πεφτιτσέλης εκεί πέρα. Χωρίς να βλέπει, θα δώσει την πάσα. Αλλά εκεί είναι ο Κωνσταντίνης για να κλέψει. Βούλγαρης. Σάλαμ. Θα βρει την μπάλα με το πόδι. Δεν είναι η τρίτη φορά σήμερα που γίνεται αυτό.
Χάσκας επιστρέφει το παιχνίδι στην θέση του Δημητρόπουλου. Τελευταία 5,5 λεπτά της αναμέτρησης. Κωνσταντινίδης. Αφήνει στο Τάσκα. Σου του πέφτει τσέλι χωρίς αποτέλεσμα. Όμως ο μακρινό rebound είναι από τον Τάσκα. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα και θα σκοράρει μια πολύ ωραία κίνηση. Να πάρει να ανεβεί διαφορά πλέον. Κι άλλο είναι στους 31-57-26. Κλειπτάς τον Βάρσο. Χωρίς επιτυχία το σούτ του. Φάουλ του Μουσάλαμ πάνω στον Τάσκα. Τρίτο ομαδικό και αλλαγές. Όλη η ομάδα αλλάζει. Κλείν του Τάσκα από την πλευρά των Τζάκαλς. Ζωγράφος, μαρκάριστος, δεν καταφέρει να σκοράρει. Όπως είναι η αποστολής εκεί για το rebound. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Μπάλα για τους Τζάκαλς πάλι. Ζωγράφος στην επαναφορά. Τάσκας. Ζωγράφος. Έχει πολύ όχι το φορήμα το τσέκα σήμερα. Το έχουμε δει σε αρκετές φάσεις. Και ο Ζωγράφος καλή επιτυχία από, από το τρίποντο. Ακόμη ένα παιδί είναι το τέταρτο σήμερα. 60-26. Σάλαμ, μπαλακτός, το σούτ χωρίς επιτυχία. Σολίδης, πίνει για τον Τάσκα. Τσίπας, το Ζωγράφο, δεν θα πάει για το σούτ. Σούτ, εύστοχο. Ανεβαίνει κι άλλη διαφορά από τα χέρια του Καρακόλιου. Κράτογλου. Σάλαμ. Ο Σολίδης θα κλέψει για τον Τάσκα γρήγορα. Ορμόμουν και η τσικυναγή στην άμυνα. Δεν προλαβαίνουν όμως. Διαφορά μεγαλώνει κι άλλο. Τα πρώτα 15 λεπτά σίγουρα του αγώνα η ομάδα των Chicken Nuggets είχε το πλεονέκτημα, είχε εξαιρετική εμφάνιση. Από εδώ και πέρα έχουν πληρώσει την αστοχία τους. Και η πίεση των Τζάκας βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουν λάθη οι αντίπαλοι. Είναι μια γενική εικόνα τους. 3 λεπτά και 7 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Είναι το πρώτο φάουλ ομαδικό για τον Τζάκαλς. Πρώτη πολύ είναι άσοχη και αποκλειτά. Και η δεύτερη έχει την ίδιο αποτέλεσμα. Ζωγράφος. Τάσκας Αποστολίδης. Άλλη μια φορά από βάθος. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αναστασίου. Δεν σκοράρει. Το rebound στα χέρια του Στράτογλου. Νικηφορίδης. Μπάλα έξω για τον Βάρσο. Πάνει και μια πολύ όχι προφορία. Ο Σόλης διαβάζει τη φάση. Θα βγρώξει την μπάλα. Θα βγρωθεί από το γράφο το κλέψιμο. Μπάλα για τους Τζάκαλς. Τελευταία 2,5 λεπτά του αγώνα. Ο νικητής νομίζω έχει φανεί ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε κάτι να πούμε.
Στο τελικό παιδί τη διαφορά περιμένουμε πλέον, τίποτα άλλο. Τσίπας θα σκοράρει. 67-26, διαφορά πλέον παρεγκαιτέα μεγάλη απόσταση 41. Στη γωνία η μπάλα, Βάρθος για 3 χωρίς επιτυχία. Καραμανόλης κατεβάσει. Ζωγράφος, ξανά Καραμανόλης. Κύπας θα πάρει το σουτ, χωρίς επιτυχία. Ο Καραμανόλης θα πάρει στην αρχή το rebound, δεν κάνει στην μπάλα. Πολύνει στα... σε μονομαχία μπάλας. Θα κρατήσει Στράτογλου. Πηγαίνω χρέος σε λάθος. Το σουτ του Καρακόλιου δεν ήταν επιτυχημένο. Ήταν επιτυχημένο, βασικά ήταν εκτός χρόνου. 1,5 λεπτό. Στράτογλου. Κυφορίδης. Βάρσος. Αναστασίου δεν θα σκοράρει. Το σουτ είναι εκτός χρόνου. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Ξαφάκογλου. Ο Πολύβης το έχει φέρει προσωπικά στην προηγούμενη φάση με τον Στράτογλου. Αλλάζει ωραία πλευρά η πάσα. Χωρίζεις. Χωρίς επιτυχία επίθεση, τελευταία 42. Πολύβης. Περάσει στο κέντρο. Καραμανόλης. Στο ζωγράφο, σούτ από τη γωνία, χωρίς επιτυχία. Αν τελικά δεν έχουμε τη λήξη της επίθεσης, έχουμε μετά το προσπάθεια του rebound, μπάλα πηγαίνει το Μαλτοτσάκα στα τελευταία 16, δεύτερα. Και κάπου εδώ νομίζω έχουμε την λήξη του αγώνα. 67-26 τελικό σκορ υπέρ των Jackals. Νομίζω μπήκαν και καταλάβαν δυνατά οι Chicken Nuggets και οι Esti Jackals. Όταν το φτάνουμε και στη λήξη του αγώνα, να δούμε και το τελικό σκορ και στην όψη. Εμείς σας χαιρετούμε και θα πούμε σε επόμενο αγώνα.